Καλησπέρα φίλες και φίλοι, τι κάνουμε, είμαστε καλά. Άλλο ένα καινούριο βίντεο από μένα εδώ στο κανάλι, στο Κώστας Infinity Games. Όπως σας είχα υποσχεθεί, παιδιά, θα σας κάνω μια παρουσίαση, ένα προϊόν της Elgato, το Stream Deck, αυτό εδώ πέρα, το οποίο σας βοηθάει πάρα πολύ σαν stream, όταν streamάρετε με πρόγραμμα Streamlabs ή το OBS, και μπορείτε να αλλάζετε skins, να βάζετε ήχους, να βάζετε εφέ, να κάνετε ένα σωρό πράγματα και άλλα σωρό ακόμα. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι στα 130 ευρώ στο Scrooge. Υπάρχουν, παιδιά, δύο εκδόσεις. Αυτό είναι το Stream Deck το απλό και υπάρχει και το Stream Deck το Extra Large, το οποίο είναι το διπλάσιο σε μέγεθος με περισσότερα κουμπιά. Βέβαια αυτό, εντάξει, είναι θέμα ευχρηστίας. Εμείς τώρα πάμε λίγο να κάνουμε το unboxing, οπότε θα μου επιτρέψετε, επειδή τα κάνω λίγο live εδώ, να κατεβάσω και την κάμερα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Stream Deck, έχω και το μικρόφωνο μπροστά, τι να κάνω, ok. Λοιπόν, ανοίγουμε. Μέσα η συσκευασία μας έχει ένα βιβλιαράκι, λογικά είναι με οδηγίες, για να δω. Ναι. Πώς να το σετάρεις, πώς να περάσεις τους drivers, ου και τα λοιπά. Λοιπόν, εδώ μέσα είναι αυτό το πραγματάκι εδώ που βλέπετε, το οποίο το κάνω έτσι για να γυαλίζει και λίγο στην κάμερα. Αυτά εδώ είναι τα κουμπάκια που μπορούμε να δίνουμε διάφορες εντολές. Ή να δίνουμε μία εντολή ή να δίνουμε με το ενός πάτημα να κάνει όσες εντολές θέλουμε ταυτόχρονα. Δηλαδή, ας πούμε, να αλλάζει skin, να κάνει zoom την εικόνα, να παίζει βίντεο, να βάζει εφέ, να παίζει και μουσική, οτιδήποτε θελήσουμε. Είναι με καλώδιο USB, όπως βλέπετε, USB 2 πρωτόκολλο. Εδώ πέρα έχουμε τη βάση, όπου το στηρίζουμε εδώ και μπορούμε να το βάλουμε όπως πραγματικά μας βολεύει. Οπότε, όπως βλέπετε εδώ, με τη βασούλα παίρνεις το stream deck και το βάζεις και είσαι έτοιμος. Λοιπόν, εγώ τώρα, όπως είμαστε live, θα κάνω μία πραφ να το συνδέσω. Έχω φτιάξει έτοιμο πρόγραμμα. Θα σας δείξω λίγο και ορισμένα πράγματα περί προγράμματος. Δώστε μου ένα λεπτό παρακαλώ να το βάλω, να το συνδέσω στο USB. Λοιπόν, μόλις το συνδέσουμε στο USB, εγώ έχω περάσει βέβαια και τους drivers, τους κατεβάζετε από το site της Elgato, έχει το σήμα της Elgato εδώ, το βλέπετε. Λοιπόν, αυτό είναι το σήμα της Elgato. Τώρα εγώ θα τρέξω το πρόγραμμα της Elgato για το deck και θα δείτε τώρα κάποια πράγματα εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, μισό λεπτό να βάλω και το profile που τρέχω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, προσπαθώ να μην γυαλίζει στην κάμερα, αλλά δυστυχώς μας γυαλίζει λίγο. Βλέπετε εδώ πέρα ακριβώς, έχω τα κουμπιά, τι έχω φτιάξει. Δηλαδή, παράδειγμα, τώρα εγώ θα πατήσω 2-3 για να δείτε τι ακριβώς κάνει. Ας πούμε, πάτησα αυτό το κουμπί, το έχω φτιάξει να σταματάει ο ήχος στο background. Το πατάω, συνεχίζει. Μπορώ να σας πω παράδειγμα, παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μου. Subscribe. Και να πατήσω το κουμπί like. Το subscribe. Share. Και να κάνω αυτό που θέλω. Μπορώ να το βάλω, ας πούμε, να πάει, να αλλάξω skin και να το βάλω να πάει, βέβαια τα έχω γράψει εγώ εδώ, απλά τώρα πρέπει να το κοιτάξω γιατί το βλέπω ανάποδα για να σας το δείξω. Βλέπετε, πάμε full camera. Εδώ έχουμε τη full κάμερα. Μπορώ ξανά να το γυρίσω όπως ήμουνα πριν. Έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα να κάνετε. Τώρα εγώ θα σταματήσω αυτό το βιντεάκι και θα βάλω να γράψω μέσα από το desktop για να σας δείξω και κάποια πράγματα για την εφαρμογή. Για πάμε λίγο να το δούμε. Εδώ έχουμε και την κάμερα. Ωραία, μισό λεπτό, δώστε μου, γιατί εγώ τώρα τα φτιάχνω live όλα αυτά που βλέπετε. Ωραία. Να ανεβάσω λίγο και την καμερούλα μου. Ωραία. Λοιπόν,
έχουμε και λέμε, εδώ είναι το πρόγραμμα της Elgato, το deck, όπου μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να φτιάχνετε τις διάφορες λειτουργίες. Εγώ έχω φτιάξει εδώ κάποια προφίλ, αυτό που παίζω για live και αυτό που κάνω τώρα, ας πούμε, που είναι για game news, tech news κτλ. Εδώ βλέπετε, σας έχει διάφορα χρήσιμα πράγματα. Να το μεγαλώσω κιόλας λίγο. Ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν, όπως βλέπετε το deck εδώ, αυτά που δείχνει ακριβώς εκεί, μας τα δείχνει και ακριβώς εδώ. Ό,τι βλέπουμε δηλαδή εδώ πέρα, το βλέπουμε ακριβώς και εδώ. Οκ, ωραία. Άρα, εδώ πέρα εγώ μπορεί να φτιάξω μια δεύτερη σελίδα, δηλαδή, αν κάποιες εργασίες, αφήστε το κρατάω και στο χέρι, αν κάποιες εργασίες δεν μου βγαίνουν και θέλω να κάνω και κάποια άλλα πράγματα, πατώντας εδώ, μου λέει και καλά πρέπει να αφαιρέσω κάτι, ας πούμε, για να μου φτιάξει και δεύτερη σελίδα. Πατώντας εδώ μου βγάζει ένα βελάκι, πατάω και αλλάζει όλο αυτό και βάζω και άλλες λειτουργίες. Εδώ έχουμε για Game Capture της Elgato, όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε τα skin και τα διάφορα. Έτσι, εδώ έχουμε για το OBS, όσοι κάνετε streaming και στριμάρετε με OBS. Και εδώ έχουμε το Streamlabs Desktop, το οποίο στριμάρω εγώ. Εδώ πέρα έχουμε το Play Audio, που σημαίνει ότι μπορείς να βάλεις μισό λεπτό τώρα εγώ, για να τα λέω αυτά. Βλέπετε, θα φτιάξω ένα καινούριο προφίλ. Παίρνω από εδώ αυτό που θέλω και θέλω να το βάλω να παίζει μουσική. Μπαίνω εδώ. Έχω κατεβάσει διάφορα τραγουδάκια. Okay. Και θα βάλω να παίξει αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν ακούγεται κιόλας. Το βλέπετε. Εδώ ρυθμίζω την ένταση. Πόσο δυνατά θέλω να παίξει. Ορίστε. Και εδώ έχω τη μουσική μου. Έχω το animation εδώ που μου δείχνει ότι παίζει αυτή τη στιγμή η μουσική. Έτσι. Από εδώ μπορείτε να βάλετε τα skin. Δηλαδή πρέπει να έχετε ανοιχτό βέβαια πριν, όταν τρέξετε αυτό το πρόγραμμα, το OBS ή το Streamlabs OBS, και να βάλετε τα skin και στο skin να διαλέξετε, θα σας το δείξω και αυτό. Απλά δεν ξέρω τώρα αν θα δουλέψει, γιατί έχω και την κάμερα και αν ανοίξω και την κάμερα και εκεί θα έχουμε θέμα. Οπότε αυτό που κάνεις είναι βάζεις το skin εδώ και στο skin επιλέγεις εδώ πέρα το collection, δηλαδή τι θέλεις από όλα, ποιο προφίλ είναι, ας πούμε, στο OBS, στο Streamlabs, και εδώ διαλέγεις ποιο skin θες να αλλάξει. Δηλαδή θες να πας full κάμερα, θες να πας να παίξεις ένα βίντεο που λέει παιδιά κάνω break και επιστρέφω. Θα κλείσω λίγο τη μουσική τώρα εγώ. Εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα και ανάλογα το τι βάζετε εδώ το βγάζει και εδώ πέρα. Δηλαδή βλέπετε τώρα, εγώ θα το βγάλω. Θα σβήσει το εικονίδιο. Μπορώ αυτό εδώ που λέει welcome να το μεταφέρω κάτω, το βλέπετε. Επίσης εδώ πέρα μπορώ να κάνω και το άλλο στο skin. Πατώντας εδώ έχει ένα library, μια βιβλιοθήκη, όπου εδώ μπορώ να διαλέξω εγώ και να βάλω το σχέδιό μου που θέλω. Δηλαδή ας πούμε ότι βάζω αυτό εδώ, διαλέγω αυτό, ότι πατώντας αυτό το κουμπί μπαίνω live. Δηλαδή έχω το streaming started soon, όπως κάνουν όλοι οι YouTubers, και καλά το streaming θα ξεκινήσει σε λίγο, και πατάω αυτό εδώ πέρα και μου δείχνει ακριβώς ότι αν το πατήσω θα μπω live, θα βγω live. Εδώ είναι η λειτουργία που έχετε τα δύο κυκλάκια που βλέπετε. Αυτό είναι σε περίπτωση που δεν είναι πατημένο, και αυτό είναι σε περίπτωση που είναι πατημένο τι πρέπει να κάνει. Κάποια είναι GIF, δηλαδή έχουν και animation, και κάποια δεν έχουν GIF, όπως είναι αυτό στην αρχή. Τώρα εγώ κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα βάλω τώρα το... κάπου εδώ πρέπει να το έχει. Αποκλείεται να μην το έχει εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτό δώστε μου. Έχει το live. Το live πρέπει να το έχει σε δύο φορές. Σε και άλλες φορές. Το live. Ωραία, μπορώ να γράψω εδώ live παράδειγμα. Και να βάλω αυτό τώρα. Δηλαδή, όταν το αφήνω και δεν πατάω να μην κάνει animation, που σημαίνει δεν παίζει, και όταν το πατήσω να κάνει animation και να δείχνει τώρα ότι παίζει, ότι είμαι live. Οκ. Okay. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
οτιδήποτε θελήσουμε το κάνουμε cut and drop και το ρίχνουμε εδώ μέσα στο source. Στο source ακριβώς είναι τα skin, δηλαδή σε κάθε skin όταν είμαι παράδειγμα live, τι έχω μέσα στο live. Έχω ας πούμε το βιντεάκι να παίζει subscribe, έχω το λογότυπο του καναλιού, έχω να παίζει μουσική μέσα από το OBS ή το Streamlabs, οτιδήποτε, πατάω εκεί, επιλέγω το live, παράδειγμα ότι είμαι live εδώ, και εδώ επιλέγουμε, είπαμε το προφίλ, εδώ επιλέγουμε το live από το skin και εδώ επιλέγουμε μέσα το source από το συγκεκριμένο skin τι κουμπί να πατήσει να κάνει, είτε να παίξει μουσική, είτε να σβήσει την κάμερα, να την ξανανοίξει, είτε να κάνει mute το μικρόφωνο ή τα λοιπά. Παιδιά, το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ απλό, είναι πολύ εύχριστο, εγώ δεν το είχα στην κατοχή μου, το έχω τώρα αυτό στην κατοχή μου. Πάμε λίγο να κάνουμε ένα break και να ξαναγυρίσουμε στο κανονικό πρόγραμμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα από εδώ. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, ένα μικρό βιντεάκι για να σας δείξω δηλαδή ότι γενικά το Stream Deck δουλεύει, είναι άψογο, το βλέπετε εδώ πέρα πως το έχω φτιάξει εγώ. Παίζει τα διάφορα πράγματα που θέλω. Ας πούμε, θέλω να φτιάξω ένα βίντεο και να πω tips and tricks, δηλαδή για διάφορα κόλπα. Πατώντας εδώ που λέει tips and tricks που έχω φτιάξει εγώ και έχω βάλει και το εικονίδιο που θέλω, παπ, βγαίνει στην οθόνη, βλέπετε. Όπως επίσης το subscribe. Subscribe, like, share. Αξίζει πάρα πολύ, παιδιά, αυτό. Σου λύνει τα χέρια, γιατί και εγώ καμιά φορά, ξέρετε, όταν βάζεις πάρα πολλά πράγματα μέσα στο πρόγραμμα που στριμάρεις, τέλος πάντων, στο Streamlabs ή στο OBS, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα θυμάσαι όλα, να πατήσεις κάτι κατά λάθος ή εκείνη την ώρα λες, άσε που ακούγονται και τα πλήκτρα, τακ, 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 και όταν παίζεις, ενώ αυτό εδώ έχεις τη δυνατότητα και σου δείχνει ακριβώς τα εικονίδια που έχεις βάλει εσύ και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Πραγματικά, παιδιά, αυτό αξίζει. Σας το προτείνω να το πάρετε, είναι στα 130 ευρώ αυτή τη στιγμή και για όσους είναι πιο expert και πιο μάγκες, να το πω έτσι, και γνώστες του πράγματος, μπορούν να πάρουν το extra large, το πιο μεγάλο που είναι στα 250 ευρώ. Για μένα πραγματικά δεν αξίζει. Αυτό το κάνουν καθαρά οι επαγγελματίες. Εντάξει, εγώ είμαι gamer, το έχουμε πει αυτό, απλά έχω και αυτό το κανάλι και κάνω την αγάπη μου, όπως ξέρετε, πάρα πολύ καλά για τα παιχνίδια. Μην ξεχνάτε λοιπόν, φίλοι μου, ότι κάθε Σαββάτο 8 η ώρα το βράδυ είμαστε εδώ και παίζουμε live τα αγαπημένα μας παιχνίδια. Ακριβώς από κάτω σας έχω τα links από το Facebook, Twitch, TikTok, YouTube και Instagram. Όπου θέλετε μπορείτε να με βρείτε, να μου κάνετε και ad. Πολύ ευχαριστώ, σας δεχτώ εννοείται. Να ξέρετε, στο Twitch, επειδή με ρωτάτε ακόμα κάποιοι και το έχω πει και άλλες φορές και δεν το ξέρετε, ότι στο Twitch δεν κάνω live όπως κάνω στο YouTube. Απλά καμιά φορά όταν είμαι μόνος μου και παίζω αργά το βράδυ, συνήθως Σαββατοκύριακο δηλαδή, κάθομαι και αυτό που παίζω για πάρτι μου απλά το βγάζω και έξω στο Twitch. Είναι gameplay only, το έχω το Twitch, να το πω έτσι με άλλα λόγια. Ωστόσο εσείς, να τώρα θα το πατήσω κι εγώ το κουμπάκι, μην ξεχάσετε να κάνετε, παιδιά, μια εγγραφή, να αφήσετε ένα like, να μοιράσετε το βίντεο να το δουν και οι υπόλοιποι άμα θέλουν και να αφήσετε και ένα σχόλιο. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα απλό βίντεο με ορισμένα πράγματα που σας έδειξα όσον αφορά το πρόγραμμα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ εύχριστο και αν δεν σας έδειξα κάτι ή θέλετε κάτι να ρωτήσετε, πολύ ευχαρίστως μπορείτε να μου πείτε ή να το κουκλάρετε και στο ίντερνετ, γιατί και εγώ έτσι το ψάξα στην αρχή, μην νομίζετε ότι τα ξέρα όλα. Το εγχειρίδιο απλά σου λέει μέσα, ας πούμε, πώς να το συνδέσεις μέσω USB, να μπας στο site, να κατεβάσεις το πρόγραμμα, τα τελείως απαραίτητα. Εγώ έψαξα δηλαδή και τα GIF, τις εικόνες, τα animation που έχει το κάθε κουμπί και το τι κάνει. Μπήκα στο ίντερνετ εγώ στο Google και κατέβασα GIF εικόνες και τις πέρασα μέσα. Μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε θέλετε. Είναι πάρα πολύ εύχριστο, έχει πάρα πολύ καλή κατασκευή και κοστίζει 129 ευρώ ή 130, πείτε. Είναι 129,99 για την ακρίβεια, τέλος πάντων. Πείτε το 130 εσείς όπως θέλετε. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, αυτό το μικρό βιντεάκι είχα ετοιμάσει για σας όπως σας είχα υποσχεθεί. Θα έρθει και άλλο βίντεο. Το επόμενο βίντεο που θα κάνω είναι για Game Capture Card, για τη συγκεκριμένη που επέλεξα εγώ και γενικώς ότι θεωρώ ότι είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή στην αγορά από θέμα και απόδοσης και τιμής, αλλά δεν θέλω να πω περαιτέρω. Θα φτιάξω ένα ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό. Λοιπόν, τα φιλιά μου, θέλω να είστε όλοι καλά.
Να έχετε μια καλή μέρα όπου και να είστε και φυσικά να έχετε πάνω απ' όλα την υγεία, παιδιά. Γιατί όσα λεφτά και να έχουμε, το έχω πει χιλιάδες φορές, γιατί κάποιοι έχουμε και κάποιοι δεν έχουμε, τέλος πάντων. Εγώ ανήκω στους δεν έχουμε, τέλος πάντων, γάμισε το αυτό. Η υγεία, όσα λεφτά και να έχεις, δυστυχώς, άμα σε χτυπήσει, σε χτύπησε. Λοιπόν, τα φιλιά μου, να είστε πάντα καλά, θα τα πούμε. Φιλιάκια, γεια σας.